Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα περιβάλλουμε από διακοσμητικά και αν διαβάσατε σωστά τον τίτλο, αυτό είναι ένα homeware haul. Μου αρέσει πάρα πολύ η διακόσμηση. Μου αρέσουν τα do it yourself. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ να αλλάζω χώρους, είτε είναι ο δικός μου είτε είναι αλλωνό. Περισσότερο μου αρέσει να αλλάζω βέβαια το δικό μου το χώρο, γιατί βρίσκομαι και αρκετές ώρες μέσα στο σπίτι, οπότε δεν θέλω να βαριέμαι. Και το μότο μου πλέον έχει γίνει: για να μην αλλάξει τον άντρα σου, άλλαξε το σπίτι σου. Ελπίζω αυτό να μην το δει ο Βαγγέλης. Λοιπόν, άνοιξη μπαίνει. Εγώ τρελαίνομαι και αλλάζω το σπίτι. Έχω κάνει μια καλή αλλαγή, την οποία τη βλέπετε πίσω μου. Έχω αλλάξει τον τοίχο πίσω μου και μόλις έρθουν και άλλα επίπλα που έχω παραγγείλει, τότε θα σας κάνω και ένα βίντεο να δείτε πώς έχω κάνει τώρα το σπίτι. Μέχρι τότε όμως είπα να κάνω ένα homeware haul για να σας δείξω τι πραγματάκια έχω πάρει τον τελευταίο καιρό. Βλέπω ότι πάρα πολλοί με ρωτάτε στο Instagram από πού είναι εκείνο, από πού πήρε το άλλο, από πού είναι εκείνο το βάζω. Οπότε είπα να τα μαζέψω όλα σε ένα βίντεο και να σας δείξω τι έχει μπει στο σπίτι μου τώρα τελευταία. Αγνοήστε το μαλλί Λουδοβίκου που έχω σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, στην αρχή όταν είχαμε πρωτοποιήσει αυτό το σπίτι, είχα κολλήσει πάρα πολύ με τα μπλε και τα πράσινα και τα γκρι σε αποχρώσεις μέσα στο σπίτι. Φέτος έχω κολλήσει πάρα πολύ με τα ροζ και τα δαμπά. Βλέπετε έτσι, ροζ. Οπότε είπα τώρα που μπαίνει η άνοιξη θα παίξω σε αυτά τα χρώματα. Μου έχει φτιάξει και έναν φανταστικό πίνακα ο πεθερός μου, τον οποίο θα σας δείξω τώρα. Αυτός ο πίνακας έχει αρκετό ροζ μέσα του, οπότε για να ταιριάξει με στο σπίτι έπρεπε να αλλάξω λίγο και τα υπόλοιπα. Ξεκινάμε λοιπόν με το βάζο που με ρωτάτε όλοι από που το έχω πάρει. Είναι αυτό εδώ, το τέλειο ροζ βάζο, το οποίο χάνει πάρα πολύ στην κάμερα αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι ένα baby pink, το οποίο έχει μέσα κάποιους σχηματισμούς και το πήρα από τα Practiker γύρω στα 20 ευρώ. Δεν είναι βάζο για να βάζει λουλούδια, είναι ξεκάθαρα διακοσμητικό βάζο. Αλλά πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί μου στέλνετε φωτογραφίες που το έχετε στο σπίτι σας. Και αυτό για μένα πάει να πει ότι έχω δείξει κάτι καλό. Μαζί με αυτό το βάζο από τα Practiker πήρα και αυτό. Το οποίο είναι πιο κοντό και μπορείς να βάλεις λουλούδια μέσα. Δεν θα πω πολλά, αυτό είναι ένα γκρι. Γκρι είναι ο καναπές μου, γκρι είναι το χαλί μου. Οπότε για να έχει και λίγο συνοχή το όλο πράγμα, έπρεπε να πάρω και γκρι λεπτομέρειες. Γενικότερα στα Practiker έχει πολύ ωραία κομμάτια, αλλά δεν έχει πάρα πολλά κομμάτια. Δηλαδή κάθε φορά που θα πάω θα βρω ένα βάζο και όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουν ανεβάσει πολύ το παιχνίδι τους στη διακόσμηση και έχουν και πολύ ωραία κεριά. Και πριν προχωρήσω να σας πω ότι σήμερα θα δείτε πάρα πολλά βάζα. Έχω θέμα με τα βάζα. Είναι αγάπη μου. Παρήκυλα και κάποια πράγματα από το Symmetry Living, το οποίο έχει πάρα πολλά προϊόντα του γούστου μου. Μπορείς να βρεις από μαξιλαροθήκες μέχρι παπλωματοθήκες, από χαλιά μέχρι πετσέτες, τα πάντα. Και είναι πάρα πολύ το γούστου μου, γιατί παίζει πάρα πολύ στο boho style. Όπως ξέρετε, είναι ένα θέμα που προσπαθώ να ακολουθώ. Αλλά τον τελευταίο καιρό έχω καταλήξει ότι δεν μου αρέσει το boho μόνο σαν στοιχείο μέσα στο σπίτι. Μου αρέσει και το farmhouse, έτσι τα βαριά ξύλινα έπιπλα. Δηλαδή, παλιά έβλεπα μπουφέ παραδοσιακό και έλεγα Χριστέ μου και τώρα βλέπω τέτοιο μπουφέ και λέω το θέλω στο σπίτι μου. Γενικότερα έχει αλλάξει πολύ το γούστο μου τα τελευταία χρόνια και μου άρεσε πάρα πολύ και το παραδοσιακό, το οποίο θα μπορούσε κανείς να το πει ελληνικό μπόχο. Πήρα καινούργια ρεκτάρια από το Symmetry Living γιατί έχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα και ό,τι φτιάχνουν είναι με φυσικά συστατικά, οπότε πάνε να πει ότι το ρεκτάρι έχει μεγαλύτερη εντοχή. Και επειδή εγώ τα ρεκτάρια που έπαιρνα μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ κακής ποιότητας, είχαν και πολυεστέρα μέσα κλπ. Και δεν ήταν καλό για το δέρμα μας, αλλά χαλούσαν και πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή έχω ρεκτάρια που μου αρέσουν, αλλά είναι όλο κομπάκια και δεν ξέρω τι να κάνω. Οπότε είπα να επενδύσω σε καλά ρεκτάρια. Ένα από αυτά είναι αυτό εδώ, το κρέμ λευκό, το οποίο θα το βάλω σαν βάση στο καναπέ και μετά θα αλλάζω το δευτερεύον, ας πούμε, ρεκτάρι που έχω σε άλλο χρώμα. Και πήρα και ένα ροζ για να ακολουθήσουμε το ροζ του θέματος, όπως σας έχω πει. Και μόνο που τα πιάνω καταλαβαίνω την ποιότητά τους σε σχέση με τα ρεκτάρια που έχω τώρα. Επίσης να σας πω ότι η κουβέρτα που πήρα από Ζάρα, που την έχω σαν ρεκτάρι πάνω στον καναπή για να σκεπαζόμαστε, έχει γεμίσει χνούδια όλο το σπίτι. Όποιος έρχεται φεύγει με χνούδια. Γάτα να είχα, λιγότερο χνούδι θα είχα μέσα στο σπίτι. Και αυτό πλέον πραγματικά πέραν της διακόσμησης και της ομορφιάς και της καλλιστησίας τέλος πάντων, κοιτάω αυτό που θα πάρω να είναι και πρακτικό. Και πόσο ταιριάζουν αυτά τα δύο. Και πήρα και κάποιες μαξιλαροθήκες. Θα σας τις δείξω μία-μία. Έχει πάρα πολλές μαξιλαροθήκες αυτές τις boho και έχει και κάτι φανταστικές οι οποίες είναι ασπρόμαυρες boho, αλλά δεν μου τέριαζαν. Οπότε οι μαξιλαροθήκες που πήρα είναι οι εξής. Πήρα αυτή εδώ, την λευκή κρέμ με τις πουντίτσες. Πήρα αυτή εδώ, η οποία έχει μέσα κλωστές ροζ,
οπότε να μπορέσω να συνδυάσω και τα υπόλοιπα. Πήρα αυτή εδώ, η οποία είναι χρωματιστή και νομίζω θα ταιριάζει και με τον τοίχο από πίσω μου. Τρελαίνομαι για αυτά τα σχέδια και σε χαλί και σε μαξιλαροθήκη και σε οτιδήποτε. Και πήρα και αυτή εδώ, η οποία είναι έτσι λίγο πιο σκούρο ροζ, έτσι ώστε να παίξω με αρκετά μαξιλάρια. Από το Symmetry Living πήρα και ένα χαλί, αλλά δεν θέλω να σας το δείξω σήμερα, γιατί θέλω να κάνω βίντεο διακόσμησης, να δείτε και το υπόλοιπο σπίτι, οπότε θα σας το δείξω τότε. Κούπες! Απλό, αλλά καθημερινό. Και γιατί να μην πίνουμε τον καφέ μας σε μία ώρα κούπα. Για φέτος στην άνοιξη ακολούθησα και πάλι τις ροζ και γκρι αποχρώσεις. Αυτές εδώ οι κούπες είναι από τα IKEA. Και ήταν πάρα πολύ φθηνές, τύπου έκαναν 1,5 ευρώ, 2 ευρώ το πολύ. Και είχε και άλλες αποχρώσεις, αλλά αυτές οι δύο μου άρεσαν πάρα πολύ. Να σας πω την αλήθεια. Έχω δύο κούπες, οι οποίες είναι από τα H&M Home, οι οποίες είναι φανταστικές. Αυτές θέλω να πίνω τον καφέ μου κάθε μέρα. Οπότε συνειδητοποίησα ότι και οι κούπες που θέλω να έχω γενικότερα στο σπίτι θέλω να είναι cute και γλυκές. Και αυτές εδώ είναι ωραίες, είναι μήνυμα, είναι απλές, αλλά. Και εδώ είναι τέλειο, η ροζ. Έχω μία σακούλα εδώ, η οποία είναι Zara Home. Δεν μπορώ να τη σηκώσω, γιατί έχει μέσα βάζα. Δεν ήθελα αυτό εδώ το ροζ βάζο να είναι single, γι' αυτό τη βρήκα σύζυγο. Και πήρα αυτό εδώ. Είναι ακριβώς το ίδιο βάζο, σε άλλο χρώμα. Σε ένα ωραίο έτσι καφέ κίτρινο χρώμα, που ταιριάζει πάρα πολύ με το σπίτι μου αυτή τη στιγμή. Είναι από τα Zara Home, όπως σας είπα. Η τιμή του ήταν στα 25,99, οπότε δεν είχαν και πολύ μεγάλη διαφορά. Το ένα από το Practical και το άλλο από Zara Home. Και πήρε και το παιδάκι τους. Πήρα αυτό εδώ το βάζο. Δεν ξέρω γιατί, μου άρεσε, το πήρα. Είναι πάρα πολύ όμορφο όμως. Πήρα και αυτές τις πετσέτες από τα Zara Home, αλλά τις έχω καταστρέψει, οπότε πήρα και άλλες να έχω backup, βασικά να τις έχω για καλές, γιατί είναι οι πετσέτες που ταιριάζουν με τον μπάνιο μου ακριβώς. Έχουν αυτές εδώ τις φουντίτσες κάτω, σε διάφορα χρώματα. Και έχω και μπορτό πατάκι, οπότε πάει. Έχω και γαλάζιο πατάκι, οπότε πάει. Και έχω και κίτρινο πατάκι, που επίσης πάει. Είναι η τέλεια πετσέτα να τη συνδυάσεις με όλα. Λοιπόν, αυτές έκαναν 7,99 η μία. Και ενώ τις είχα πάρει πέρυσι πρόπερσι, χάρηκα που τις ξανάβγαλε. Και φέτος στη συλλογή. Και τέλος από τα Zara Home πήρα αυτή την κουτάλα και αυτή την πυρούνα τη μεγάλη. Όσες έχετε δει τα προηγούμενα Homeware Haul, ξέρετε ότι έχω πάρει όλο το setup αυτή εδώ τη σειρά, αλλά την είχα πάρει πρόπερση από τα Zara και πάλι αυτή τη σειρά την έφερε πάλι στα Zara Home, αλλά δεν την είχα ολοκληρώσει στο set, γιατί είχα βρει μόνο ένα τέτοιο κουτάλι για σαλάτα και αυτό δεν ήξερα ότι υπήρχε καν, οπότε τα πήρα τώρα για να ολοκληρωθεί το set μου. Κοιτάξτε όμως τι όμορφο set που είναι, που έχει ξύλο στη λαβή. Αυτά από Zara Home και θέλω να σας δείξω μια ωραία κοσμηματοθήκη που πήρα. Είναι αυτή εδώ. Αυτό εδώ το stand, το οποίο είναι για κοσμήματα, έχει σιρταράκια. Μπορείς να βάλεις όλο στο κοσμήματα, πραγματικά χωράει τα πάντα. Αυτή την πήρα από Octopus και ήθελα κάτι το οποίο να μπορώ να βάζω τα κοσμήματά μου να είναι εύκολο, αλλά να είναι ταυτόχρονα και όμορφο. Και επειδή είναι όλο χωρισμένο σε θήκες, με βόλεψε πάρα πολύ. Πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θέλω να σας δείξω δύο τελευταία κομμάτια που πήρα για το σπίτι. Αλλά είναι μεγάλα για να τα φέρω εδώ να σας τα δείξω. Τα έχω ήδη κρεμάσει στους τοίχους, οπότε θέλω απλά να τα αναφέρω γιατί με ρωτάτε συνέχεια στο Instagram. Το πρώτο είναι ο καθρέφτης ο ήλιος που πήρα, ο χρυσός. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι καθρέφτες ήλιοι. Έχω φτιάξει και εγώ έναν με καλαμάκια και τα έχω βάψει με χρυσό σπρέι, ο οποίος είχε βγει πολύ καλός. Αλλά ήθελα να μπει ένα κομμάτι στο σπίτι το οποίο είναι καλό και θα το έχω για πολύ καιρό και γενικότερα πλέον έχω τη φιλοσοφία ότι παίρνω να είναι καλό, να το αγαπάω πάρα πολύ, γι' αυτό δεν κάνω βιαστικές αγορές. Θέλω τα πράγματα που έχω στο σπίτι να μας αντιπροσωπεύουν και να τα γουστάρουμε και να τα αγαπάμε. Ο συγκεκριμένος καθρέφτης είναι από το Kare. Όσοι με παρακολουθείτε στο Instagram ξέρετε τι έχει γίνει με το Kare. Δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που χειρίστηκαν το θέμα του ότι μου φέρανε λάθος έπιπλο. Αλλά μία συνδρομήτρια από εσάς, μόλις είδε ότι έχω κάνει αγορά από το Kare, μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: ξέρω, μου λέει, τι γίνεται με το Kare, συμφωνώ με όλα όσα λες. Έχω, μου λέει, ανακαλύψει το Design Plus, το οποίο είχε ακριβώς τα ίδια έπιπλα με το Kare, αλλά ανοίξει σε διαφορετικό άτομο. Οπότε και εγώ άφησα το Kare και πήγα στο Design Plus και πήρα αυτό το μεγάλο ρολόι που κρέμεται από πίσω μου στον τοίχο, το οποίο ήταν επιλογή του Βαγγέλη. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θα έπαιρνα ένα χρυσό με ακτίνες, το οποίο δεν είχε καν αριθμούς πάνω, ήταν πολύ minimal, αλλά άρεσε πάρα πολύ στο Βαγγέλη, οπότε ποια είμαι εγώ να το χαλάσω χατήρι. Είναι τεράστιο, αλλά δεν είναι καθόλου βαρύ. Βέβαια, έχω ένα θέμα. Βάζοντας το κόντρα στον πετρόλαιο τοίχο, δεν μπορώ να δω τους δείκτες, γιατί είναι μαύροι οι δείκτες, οπότε αποφάσισα ότι θα τους βάψω χρυσούς μία από αυτές τις μέρες, για να μπορώ να βλέπω την ώρα σωστά.
Γιατί το βράδυ δεν φαίνεται τίποτα. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ελπίζω να πήρατε λίγη έμπνευση πριν την άνοιξη. Θα έρθω και με βίντεο όπου θα διακοσμώ το σπίτι. Ελπίζω να σας αρέσει και αυτό. Θα προσπαθήσω να βρω όλα τα link από όλα τα προϊόντα που ανέφερα να σας τα βάλω από κάτω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά από μένα. Θα τα πούμε πάλι σε ένα βίντεο. Φιλιά και πολλά. Γεια σας.